Ωραίο! Τώρα από εδώ που πάει και αριστερά, όπου να είναι. Από εδώ πάμε για καφέ. Άμα θες κομματόδρομο να συνεχίσουμε, πάμε από αλλού. Τέλος. Έλα, πάμε προς τα κάτω. Παιδιά, θα κλείσω εγώ κάμερα εδώ πέρα και μετά ανοίξω, άμα ξαναχρειαστεί. Άνοιξε, παιδιά, πάλι την κάμερα. Λοιπόν, να σου πω για τη μοτσιλέτα. Τελείωσε το χωμάτινο κομμάτι που δεν μπορούσα να κάνει βίντεο log. Είναι χωμάτι, επιβίωσε το χωμάτινο κομμάτι, προφανώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία μοτσιλέτα, είναι καταπληκτική. Δεν έχω να τις προσάψω τίποτα κακό. Το είχα πει και άλλη φορά που την είχα κάνει δοκιμή. Είναι από αυτές τις φορές που λες εσύ, είναι μια μοτσιλέτα στο τελεία. Και ακούστε να δείτε, έχει τον εξοπλισμό της Αφρικά. Συν ότι έχει και τιούμπλες, που η Αφρικά δεν έχει, είναι εξτρά. Πρέπει δηλαδή να κάνω ακόμα ένα τρόπο για να την κάνω τιούμπλες. Το μόνο που τους λείπει είναι ότι είσαι τι. Τώρα ευκαιρία να δοκιμάσω και το shifter της. Τα 200 κιλά με τα 240 έχουν σοβαρή διαφορά. Μην λέμε πλακίες τώρα, αυτή είναι 205 κιλά. Και η δικιακά μου είναι 238. Βέβαια, άμα εγώ την είχα πάρει μάγκα, θα ήταν 228. Σίγουρα. Θα ήταν πιο παιχνιδιάρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι εγώ έχω τουριστικές καταβολές σαν οδηγός, θυσίασα 10 κιλά βάρος για να έχω τη CT. Η μοτοσυκλέτα παίρνει πολύ μεγάλες κλίσεις στροφές, χωρίς να σε τρομάζει. Το κάνει δηλαδή φυσικά. Τώρα σε αυτά τα κλειστά κομμάτια ο Νίκος ακολουθεί. Έχει πολύ ωραία λάστιχα. Είναι και μόλις 205 κιλά. Ακόμα μαθημένος από τον κόλλο μου που είναι 390 κιλά. Από το Forza που είναι 235 κιλά. Από το Αφρικα που είναι 238 κιλά. Εδώ με 205 κιλά. Εντάξει, και με τέτοια ποιότητα αναρτήσεων, δεν μιλάμε για 150 κιλά που είναι το Vogue Dorale, εδώ μιλάμε τώρα για ένα μηχανάκι το οποίο έχει τόνους ποιότητας. Από θέμα αναρτήσεων και πλαισίου, είναι η ιταλική μοτοσυκλέτα, εντάξει παιδιά, είναι η Απρίλια, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι η παράγκα από τον άλλο που έχει πάρει πιο πολλά παγκόσμια από οποιαδήποτε εταιρεία, με ξέρεις τη Honda. Και είναι μια παράγκα από τον άλλο, πρώην, τώρα είναι της Piaggio βέβαια. Πάλι δεν δοκιμάζω το shift, ξεχνιέμαι.
Πλαγιάς με τη σκέψη, ρε, μουσική έχει 21 ρόδα. Όπω, άλλο πλαγιάσμα κι αυτή. Πολύ ωραία και άφηκε και αυτή πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Εδώ βέβαια θα είναι πιο εύκολη, γιατί το κομμάτι είναι σοχτεό και είναι κατηφόρα. Αλλά τι κατέθεσε με τη σκέψη. Πιο πολύ γκάζι από ό,τι χρειάζεται. Trail braking για πλάκα. Εδώ έχει άλλο πλαίσιο, στιβαρό, αλλά έχει άλλες αναρτήσεις. Ακόμα παραπάνω πληροφόρηση από το πλαίσιο. Ίσως είναι και το λάστιχο, παιδιά. Αμένα τα λάστιχα είναι διαλυμένα. Και αυτό το λάστιχο έχει πάρα πολύ καλές κριτικές στην άσφαλτο. Το SRT. Ακούσα και το shifter. Κατέβασα και με το shifter. Ο Νίκος μου λέει, στο shifter μου λέει, άνοιξε το γκάζι, ανοιχτό γκάζι και ανέβασε. Κλείσε γκάζι να κατεβάσει. Κατέβασα. Καλά, εντάξει, εσύ δεν είναι, με τρελάθομαι. Δουλεύω σου πλέξολύσεις, δεν μπορώ να πω. Θέλει συνήθεια και το shifter, δεν είναι όπως ότι CT. Είναι πιο αργό. Και με μπερδεύει το κατέβασμα. Μου λέει κλείς τον γκάζ να κατεβάσεις. Δεν μπορώ, ξεχνιέμαι, γιατί εγώ με το CT αναβάζω κατεβάζω με τον γκάζ ανοιχτό. Και τώρα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί ο εγκέφαλός μου. Δεν είναι εύκολο. Τρομερή άσφαλτος εδώ. Κατεβαίνουμε σβέλτα, έχουμε πιάσει ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Καταπληκτική θέση οδήγησης και καταπληκτικά δουλεύει το πλούσιο αμορτισέρ. Διαβάζει τα πάντα. Τα ελαστικά είναι εξαιρετικά και η βόλτα είναι απόλυτα διασκεδαστική. Τα φρένα είναι αδύναμα και προοδευτικά, αλλά είναι τέλεια. Γιατί αυτό? Γιατί συνδυαστικά με την πολύ μαλακή ανάρτηση μπροστά, έχεις ένα πάρα πολύ κοντρολερισμένο φρενάρισμα. Σκάει και τον Νίκο η εξάπλωση γιατί είναι ελεύθερη. Σκάει και δικιά μου από τη CT. Πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Ένα κακό έχει ότι δεν είναι Ιαπωνέζα και ότι δεν έχει τη CT. Πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Πού να πω εγώ τέτοιο πράγμα, δεν το λέω με τίποτα.
Μένα το ένα μου ξυνίζει, το άλλο μου βρωμάει. Εντάξει, άμα κάτσω και ασχοληθώ, θα βρω. Δηλαδή, ας πούμε, το κατέβασμα, γιατί να κλείνω τον γκάζ. Τι να σου πω για τα μορτσέ και τα λαδίρια που στο χώμο και την αραστέχνη δίνουν ρέστα και συνάσφαλτο μπορεί να σε κάνουν να πας ξεφρενικές κλίσεις. Αυτό που είναι γελίο είναι ότι η διακόπτωση είναι φτηνιάρικη τελώς και κακή σχεδίαση και εμφανισιακά, καμές με τη σπόντα. Μου θυμίζουν τα KTM 798-90 και τον όρο το Χουσβάρνα. Τρομερή διαδρομή, ε. Καταπληκτική μοτοσυκλέτα. Καταπληκτική. Καταβολές σούπερ μοτάρτ. Δεν μπορώ να σου πω, είναι τίποτα, είναι καταπληκτική μοτοσυκλέτα. Δεν είναι καμία ούτε ενέρε. Μόνο που είναι ιταλική που ήταν. Γι' αυτό και είναι καταπληκτική. Γιατί οι Ιταλοί που ούστευες είναι σπεσιαλίστες στα πλαίσια. Πώς το κάνουμε τώρα. Είναι άνθρωποι, είναι μαστόρια. Με μπριζώνει για λίγο η εξάτμιση που είναι ελεύθερη. Εδώ με το μικρό του συμμεταξιόνιο κάνει και με το μικρό του στο βάρος κάνει παπάδες. Καρατιμόνα. Φοβερή θέση οδήγησης και για χώμα και για μοτάρ. Δεν ασχολούμε καν με όργανα, δεν ασχολούμε καν με τίποτα. Απλά απολαμβάνεται μοτοσυκλέτα. Είναι αυτό που θες. Αυτό που θες. Φοβερά τα λάστιχα τα S4T. Και βγήκαμε κάτω. Λέγε ρε μαν. Ναι, είδες, είδες. Εδώ η Αφρική εγκλωβίζεται, είναι κομμάτια πολύ στενά εδώ, εγκλωβίζεται λίγο η Αφρική. Μα να πούμε τη μόνια, ε. Ναι, έχει πάρα πολύ τάξον. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Θέλω βόλτα. Τι το μπούστι. Πάμε, θέλει βόλτα. Ωραία, πάντα. Φταίω εγώ που... Και αυτή η παιδιά μπορεί να σου ζάρει πάρα πολύ εύκολα από τη σκλέτα. Πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, κλείνω εδώ με παιδιά γιατί σε λίγο θα καταγράψουμε αλητίες και στο κανάλι αλητίες δεν χωράμε. Γεια σας. Πολύ γρήγορο οδήγηση. Πρώτη φορά σας δείχνω τόσο γρήγορο οδήγηση, παιδιά. Δεν το συνηθίζω. Βοηθάει εδώ η μοτοσυκλέτα. Είναι ο Νίκος πολύ γρήγορος. Μπροστά με το Αφρικα, εγώ πίσω με το Τουαρέκ.
Καταπληκτικά πάει ο Νίκος με το Άφρικα μπροστά. Ξέρω πως λέω γιατί είναι δικιά μου μοτοσυκλέτα και δεν έχει λάστιχα και έχει μεγάλο μεταξόνιο. Είναι εξαιρετικός. Τώρα παίρνουμε παραναϊκές κλήσεις. Έχει καταπληκτική άσφαλτο κάτω και το S. Ω, είσαι νεκρά. Και κόφιασε. Το κυβότο είναι λίγο ευρωπαϊκό. Δεν είναι Honda. Καλαμάκι λέει, παίρνει μπροστά. Από εδώ έχει κομματόδρομο, πάμε! Πάμε! Κάπα δεν πήγαινε την Αφρική ο Νίκος. Παρακαλώ. Καλά κορίτσι μου, εσύ πώς είσαι? Ναι. Τώρα μας σου πω που πάμε, πάμε στο Καλαμάκι. Τρέχα, γύρευε. Εκεί είναι στο Λιμνιώνα, στην Πρόπα, δίπλα. Ναι ρε, είναι από Μιλιές, στρίβεις αριστερά για να πας Τσακαράδα και η πρώτη έξοδος, αφού στρίβεις για Τσακαράδα, η πρώτη έξοδος είναι το Καλαμάκι. Παραλία. Έχω να πάω και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και πάω τώρα. Έχω σήμα εδώ στο βουνό. Τι είπες? Ναι, εντάξει. Τι είπες, άμα ακούω, κλείνεις. Εντάξει, έγινε, ναι. Οκ. Άντε, έλα, γεια, φιλάκια, σε αγαπάω. Πες μου, πες μου. Έλα, γεια, γεια. Ναι, είμαι στο βουνό. Έλα, γεια, γεια.
Ρε μαλάκα, μας έβγαλε πάλι απάνω που ήμασταν. Αντί να πούμε στο χωριό μέσα, μας έβγαλε πάλι στον δρόμο, από εδώ ήρθαμε. Ναι, όχι από εδώ. Πήγαμε από εκεί και μας γύρισε πίσω ξανά. Ωραία. Μαλάκα, φιλέ, είσαι και εσύ πολύ καλός οδηγός. Το stream στο άφηκα τρελά μαλάκα και δεν έχει λάστιχα. Άστο. Άστο μαλάκα. Άστο. Είναι πολύ υποτιμημένη μηχανή. Είναι πολύ υποτιμημένη μηχανή. Γεια σας. Μαλάκα είναι αλλού. Κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο. Την Πεμβέ την κυνηγάς λόγω κυβωτίου. Την Πεμβέ κάνει γκλάνγκ, γκλουνγκ, γκλάνγκ, γκλουνγκ. Λόγω κυβωτίου την έχεις τη ρόδα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτή από φρόνεστερ είναι χωμάτινη. Από φρόνεστερ. Ναι. Έχει και κόρνερινγκ. Εσένα έχει κόρνερινγκ, όχι. Καταβαίνουμε κάτω στο καλαμάκι, θες. Τέλος κρύψιμο. Πάμε γρήγορα. Μ' αρέσει που λέμε ξένα μηχανάκι, είναι να μην τρέξουμε.